άλλων με τα θέματα της θεομηνίας του ανεμοστρόβιλου που έπληξε κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας στις 14 Δεκάτου του 2020 και απεφάσισε την κατεξαίρεση έγκριση οικονομικής βοήθειας προς τους πληγέντας συμπολίτες μας. Η οικονομική στήριξη αφορά την παραχώρηση άμεσης προκαταβολής κατά χάριν οικονομικής βοήθειας ύψους 2.000 ευρώ προς όλους τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες κατοικιών στις περιπτώσεις που οι κατοικίες έχουν κριθεί ότι έχουν υποστεί οικονομικές ζημίες, κάτι που ήδη έχει ανακοινώσει ο Υπουργός των Εσωτερικών κατά την επιτόπια επίσκεψή του. Για τις περιπτώσεις που με την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών η εκτίμηση θα ξεπερνά τις 3.000, θα γίνεται άμεση καταβολή ολόκληρου του ποσού μέχρι και 3.000. Για τις περιπτώσεις που το ποσό της εκτίμησης των ζημιών είναι πέραν των 3.000, θα εγκρίνεται η καταχάριν καταβολή των 2.000 ευρώ που ανέφερα προηγούμενα και περαιτέρω θα εγκρίνεται νέα καταχάριν βοήθεια που θα υπολογίζεται στο 35% του ποσού της συνολικής εκτίμησης των ζημιών. Επίσης, αποφασίστηκε να συσταθεί επιτροπή στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, η οποία θα προεδρεύεται από πολιτικό μηχανικό και θα αποτελείται και από άλλους δύο τεχνικούς για να εξετάσει όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Επίσης, απεφάσισαν τη σύσταση Επιτροπής Εστάσεων, η οποία θα εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις οποιασδήποτε ενστάσεις από την απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής. Το συνολικό ποσό το οποίο θα διατεθεί εκτιμάται να είναι της τάξεως των 550.000 ευρώ. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση του σχεδίου διαχείρισης τερματισμένων, λυγμένων ή μη εξυπηρετουμένων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Με βάση την απόφαση αναδιαμορφώνεται το σχέδιο έτσι ώστε να καλύπτει δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2019, καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2019 και επίσης μέσα στο νέο σχεδιασμό η άμεση εξόφληση του δανείου επεκτείνεται σε περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος. Οι δάνεια τα οποία έχουν τερματιστεί είναι λυγμένα ή έχουν για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις, μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο προηγούμενες επιλογές. Αυτό ακριβώς γίνεται για να ανακουφίσει τους δανειολήπτες και να τους δώσει την δυνατότητα επιλογής του τρόπου διευθέτησης ή του τρόπου καταβολής του δανείου. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση για τα θέματα της πανδημίας του κορονοϊού, συζήτησε μεταξύ άλλων την απόφαση της Ιεράς Συνόδου και την επιστολή που έχει σταλεί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η επιδημιολογική ομάδα είχε εκφράσει τις απόψεις της προς τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος τις μετέφερε προς το Υπουργικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε όπως το όλο θέμα επανεξεταστεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα. Το ίδιο θέμα αφορά και τα πολυκαταστήματα malls. Η επιδημιολογική εικόνα
όπως αξιολογείται από τους ειδικούς επιδημιολόγους, είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την οποιανδήποτε περαιτέρω χαλάρωση σε αυτό το στάδιο, αλλά το θέμα επίσης θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, λοιπόν, ακούσαμε τον κυβερνητικό